Μπορεί να μην το θυμάται αύριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να περάσει σήμερα καλά. Ζώντας καλά με την Άνοια. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την Άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, οι εκπρόσωποι των επιστημονικών εταιριών της νόσου Αλτσχάιμερ και της Άνοιας παρουσίασαν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούμε πλέον να ζήσουμε καλά με την Άνοια. Ένα άτομο με Άνοια μπορεί να ζήσει καλά με την νόσο του και με την νόσο Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο συχνή μορφή Άνοιας, έχοντας καλή ιατρική, έγκαιρη διάγνωση, καλή ιατρική παρακολούθηση, πρόσβαση σε σωστή φαρμακευτική αντιμετώπιση, πρόσβαση σε μη φαρμακευτική αντιμετώπιση σε δομές και σε υπηρεσίες κατάλληλες, και επίσης έχοντας φροντιστές, συγγενείς, εκπαιδευμένους, σε καλή ψυχική κατάσταση, έχοντας οικονομικούς πόρους, και εδώ μιλάμε για τα επιδόματα και για τα ίδια τα άτομα με άνοια, αλλά και για τους φροντιστές τους, και γενικά ακολουθώντας έναν υγιεινό, χαρούμενο τρόπο ζωής. Υπάρχουν πηγές βοήθειες, μπορεί να είναι δύσκολες και σπάνιες, γίνονται όλο και περισσότερες και στη χώρα μας. Διασυνδεθείτε με τις οργανώσεις Αλτσχάιμερ για να πάρετε βοήθεια. Αυτό λέμε στους ασθενείς μας. Τι σημαίνει ο όρος κοινότητες φιλικές προς την Άνοια? Είναι οι κοινότητες που εξασφαλίζουν όλα αυτά τα που είπαμε πριν. Τις προϋποθέσεις καλής διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης και καλής καθημερινότητας με υπηρεσίες, με επιδόματα, με πηγές, με υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, για τα προχωρημένα στάδια είναι σημαντικό, και με πηγές βοήθειας διαθέσιμες. Και στα χωριά και στις πόλεις και στα νησιά και στις μικρές περιοχές να έχουν πρόσβαση τα άτομα με άνοια σε καλή φροντίδα. Πώς μπορούμε να προλάβουμε ή να μειώσουμε τα συμπτώματα της άνοιας? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Όπως είπαμε και στη σημερινή συνέντευξη, μπορούμε να προλάβουμε την άνοια με την νοητική άσκηση, με την φυσική άσκηση, τη γυμναστική, με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με μεσογειακή δίαιτα, με έλεγχο των αγκιακών παραγόντων κινδύνου, της υπέρτασης του σαχάρου, της υπερχοληστερινεμίας και των καρδιοπαθειών, και με καλή διάθεση και κοινωνικοποίηση. Τι συμβουλεύετε τους φροντιστές ατόμων με άνοια? Να βρουν έναν καλό γιατρό για το άτομο που πάσχει, να μην αλλάζουν γιατρούς κάθε τρεις και λίγο, να πηγαίνουν τον άνθρωπό τους να παρακολουθείται τακτικά, να διασυνδεθούν με τις οργανώσεις Αλτσχάιμερ στην περιοχή τους για να έχουν πρόσβαση σε μη φαρμακευτικές θεραπείες που γίνονται στα κέντρα ημέρας, να συμμετέχουν στο Facebook group φροντιστές των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα, και γενικά να ψάξουν να βρούνε όλες τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας. Κυρία Τσολάκη, με ποιους τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους με άνοια? Θα πρέπει από πολύ νωρίς να ξεκινήσουν να αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε και εμείς οι Έλληνες, όπως όλοι οι άνθρωποι στις άλλες χώρες, στις αναπτυγμένες χώρες, να έχουμε το πρόγραμμα της σωματικής μας άσκησης κάθε μέρα. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε αυτή την πλούσια μεσογειακή διατροφή που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες της Μεσογείου, να τη χρησιμοποιούμε, να μην την αφήσουμε χωρίς να την εκμεταλλευτούμε, έτσι ώστε τα πλούσια λαχανικά που έχουμε, τα πολλά φρούτα, το ψάρι, τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία μαζί με το ελαιόλαδο της μεσογειακής διατροφής, να είναι στο καθημερινό μας πιάτο. Να λιγοστέψουμε λίγο το κρέας και να βάλουμε και τα γαλακτοκομικά και να βάλουμε λίγο περισσότερα λαχανικά, φρούτα, ψάρι και λάδι στο φαγητό μας. Επίσης, θα πρέπει όσοι έχουν παράγοντες κινδύνου αγκιακούς από τη μέση ηλικία, από τα 40 τους χρόνια και μετά, θα πρέπει να φροντίσουν να ελέγξουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Έχουμε πάρα πολλά φάρμακα σήμερα που μπορεί ένας υπερτασικός να ελέγξει την πίεσή του, να ελέγξει τη χοληστερίνη του, να ελέγξει το σαχαρό διαβήτη, να μην γίνει παχύσαρκος.
Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να το φροντίσουμε αυτό ενώ ακόμη είμαστε σε μικρές ηλικίες. Εάν τώρα φτάσουμε στη μεγάλη ηλικία, αυτό που θα μπορέσει να μας βοηθήσει είναι το να έχουμε συνεχή νοητική άσκηση και σωματική άσκηση, να βρισκόμαστε συχνά με ανθρώπους που τους αγαπούμε και μας αγαπούν, που μόνο ευχάριστη κατάσταση και διάθεση θα μας αφήσουν, έτσι ώστε να έχουμε μια πληρότητα χαράς μέσα μας, να μην έχουμε άγχος, να μην αφήνουμε την κατάθλιψη να μας βάλει από κάτω. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικά φάρμακα και για το άγχος και για την κατάθλιψη. Ας ζητήσουμε βοήθεια από τους συναδέλφους ψυχιάτρους, διότι η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου για την άνοια. Επομένως, είπαμε πάρα πολλούς παράγοντες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και ας προσπαθήσουμε όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης να παρακολουθούν ανοιχτά πανεπιστήμια, να παρακολουθούν διαλέξεις, να βρίσκονται σε σχολεία τα οποία είναι για τους ηλικιωμένους, αυτά τα μαθήματα διαβίου μάθησης, έτσι ώστε να προβληματίζουν και να βοηθάνε το μυαλό τους να σκέπτεται και να φτιάξει καινούργια νευρονικά δίκτυα μέσα στον εγκέφαλο, τα οποία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο η νόσος Αλτσάιμερ να τα αποδομήσει. Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα στη φαρμακευτική θεραπεία της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ? Δυστυχώς δεν έχουμε φάρμακο, καινούριο φάρμακο από το 2003. Αυτό τώρα που προσπαθούμε στην καθημερινή πρακτική είναι να χρησιμοποιήσουμε τους αναστολείς σχολινές θεράσεις, που είναι τρεις, η δονεπεζίλη, η ριβαστιμίνη και η γκαλαταμίνη, σε συνδυασμό με τη μεμαντίνη. Και πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός αυτός έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ο παγκόσμιος στόχος όμως είναι να βρούμε κάποια φάρμακα σε πρόδρομα στάδια. Δηλαδή πριν να εμφανιστούν τα κλινικά συμπτώματα της άνοιας που τελικά οδηγούν τον ασθενή σε ανικανότητα και σε ανάγκη να έχει πάντα κάποιον περιθάλποντα δίπλα του. Επομένως αυτά τα προηγούμενα στάδια που και ο FDA λέει ότι είναι ανάγκη να τα λάβουμε υπόψη μας είναι η ήπια νοητική διαταραχή, στην οποία τελικά δεν έχει εγκριθεί κανένα φάρμακο παγκοσμίως, αλλά γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, ίσως πρόδρομες μελέτες, να τις αντιμετωπίσουμε με φυτικά προϊόντα και με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή κάνουμε ασκήσεις για τη μνήμη, ασκήσεις για το λόγο, ασκήσεις για τον προσανατολισμό, ασκήσεις για τα είδη της μνήμης, ασκήσεις για την προσοχή. Όλες αυτές οι ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί στα κέντρα ημέρας της Ελλάδος και αυτές οι ασκήσεις έχουν γίνει σε ασθενείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι και 3 χρόνια. Τους έχουμε εξετάσει πριν και μετά και είδαμε ότι με αυτές τις ασκήσεις οι άνθρωποι αυτοί δεν εξελίσσονται σε άνοια. Και έτσι όλες αυτές τις ασκήσεις τις έχουμε περάσει σε βιβλίο, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος που αρχίζει και ξεχνάει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορεί να εμποδίζει την άνοια. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κάνουμε στα κέντρα ημέρας είναι να κρατούμε αυτούς τους ασθενείς στο ίδιο στάδιο ή να γίνονται ακόμη και καλύτερα όσον αφορά τη μνήμη, την προσοχή, το λόγο και τον προσανατολισμό. Επομένως αυτή τη στιγμή για την ήπια νοητική διαταραχή θα συστήναμε να ρυθμίσουν όλους τους παράγοντες προστατευτικούς, να ακολουθήσουν μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως είναι το βιβλίο αυτό για τους απομακρυσμένους, για αυτούς που είναι στις πόλεις να πάνε σε κέντρα ημέρας και επίσης να ακολουθήσουν μια φυσιολογική μεσογειακή διατροφή με πλούσιο λάδι, έτσι ώστε να πλούσιο λάδι σε φενόλες, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να απομακρύνουν την άνοια όσο μακρύτερα μπορούν. Κυρία Βιδάλη, τι ενέργειες έχουν γίνει για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους? Από καιρό έχουν ξεκινήσει προσπάθειες και πρώτα-πρώτα έχει αναδειχθεί το θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών. Η δική μας προσπάθεια έχει ένα παρελθόν ήδη από τότε που ξεκινήσαμε να εκπονούμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Άνοια και στη συνέχεια με την ίδρυση του Εθνικού Παρατηρητηρίου είχαμε θέσει σε προτεραιότητα το ζήτημα της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ασθενών με άνοια. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε στη σύσταση μιας ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και τώρα αφού δουλέψαμε περίπου 9 μήνες σύντομα θα έχουμε πλέον τη χαρά να καταθέσουμε αυτό το σχέδιο μετά από
μια προσπάθεια πολύ εντατική όλων των μελών της Επιτροπής και με πολλή διάθεση και πολλή έμπνευση. Θα έχουμε τη χαρά να το καταθέσουμε στο Υπουργείο ώστε να πάρει το δρόμο του για τη Βουλή. Ελπίζουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει και θα δικαιώσει κυρίως αυτή την προσέγγιση που πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε στο πεδίο της άνοιας, του ότι ο ασθενής πρώτα απ' όλα είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα και την αυτονομία αυτή πρέπει να την υποστηρίξουμε ακόμη και κατά την εξέλιξη της νόσου. Η άνοια έχει τη δυσκολία του ότι σταδιακά ο άνθρωπος χάνει τις δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων του, τις δυνατότητες αυτοκαθορισμού του, όπως λέμε. Θα πρέπει η προσπάθεια όλων μας να είναι προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτονομίας του προσώπου. Αυτό θέλουμε να δείξουμε με το έργο μας, στον νόμο που ετοιμάζουμε, στο σχέδιο νόμου που ετοιμάζουμε. Ελπίζουμε να δώσουμε ένα καλό μήνυμα και προς την πολιτεία, αλλά κυρίως στην καθημερινή ζωή, στις διαπροσωπικές σχέσεις των ασθενών και των φροντιστών τους. Είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο, δηλαδή το να ενισχύσουμε επίσης τους φροντιστές, αυτούς που περιθάλπουν τα πρόσωπα με άνοια, γιατί και αυτοί έχουν δικαιώματα και αυτοί έχουν ανάγκη να μπορούν να υποστηρίζονται από δομές, να υποστηρίζονται από εναλλακτικούς τρόπους στη φροντίδα των ασθενών, ώστε και αυτοί να μπορούν να είναι σε καλή κατάσταση και να συνεχίζουν το έργο τους που συνήθως είναι μακροχρόνιο. Επομένως, η ανάσα στο φροντιστή στην ουσία είναι μια προέκταση των δικαιωμάτων του ίδιου του ασθενούς. Είναι δικαίωμα του ασθενούς να έχει ένα φροντιστή σε καλή κατάσταση ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο φορτίο του. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Εγώ, εκείνο που με κάνει κυρίως αισιόδοξο είναι ότι βρίσκουμε μία ομόθυμη στάση από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό επανειλημμένα και στη Βουλή, όταν κληθήκαμε να παρουσιάσουμε τις δράσεις της προσπάθειας υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ως παρατηρητήριο. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία ομοφωνία που μπορεί να αποδειχθεί τελικά αποτελεσματική, να μας οδηγήσει σε αυτό το πρώτο νομοθέτημα που ταυτόχρονα θα είναι και το πρώτο νομοθέτημα για τα δικαιώματα των ασθενών στην Ελλάδα εν γέννη. Είναι πολύ σημαντικό, ελπίζω να τα καταφέρουμε.